Νίκος Κουρσάνης παρά με τον Θοδωρή Αλμύρα στο εργαστήριο της Cosplay Corp. Σωστά, σωστά. Πες μας, Θοδωρή, τι είναι η Cosplay Corp? Η Cosplay Corp είναι μια ομάδα φίλων οι οποίοι προσπαθούμε να φτιάξουμε χειροποίητα πάντα, στολές, αντάξιες του εξωτερικού, έτσι ώστε να προωθήσουμε το χώρο των cosplay στην Ελλάδα. Μετά cosplay, από πότε ασχολείστε? Ασχολούμαστε ο καθένας ξεχωριστά από παλιά. Σαν ομάδα είμαστε από το 11, από τις αρχές του 11, ας πούμε. Και η πρώτη φορά που εμφανιστήκατε όλοι μαζί δημόσια, σαν cosplayers? Εντάξει, τώρα... γιατί γενικά σαν ομάδα έχουμε εμφανιστεί μαζί αρκετές φορές, πριν όμως δημιουργήσουμε την Cosplay Corp. Σαν ομάδα όμως από το 11 αρχίσαμε να εμφανιζόμαστε επίσημα σαν Cosplay Corp. Το πρώτο cosplay που έκανες εσύ με την Cosplay Corp ποιο ήταν, Επίσημο με την Cosplay Corp, γιατί είμαι και νέο μέλος σχετικά, ήταν στους Avengers, στην πρεμιέρα των Avengers, όπου ντύθηκα Hawkeye. Στο οποίο ποια άλλα cosplay υπήρχανε? Υπήρχε ο Iron Man φυσικά, ο Captain America, ο Thor και είχαμε και σε συνεργασία με μια κοπέλα, την Black Widow. Εδώ μέσα τώρα στο εργαστήριο βλέπουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Υπάρχει κάτι που να έχεις φτιάξει εσύ? Ναι, έχουμε εδώ πέρα έχουμε το κράνος του George 052 από το Halo Reach. Πολύ ωραίο κράνος. Το οποίο ναι, και εμένα μου αρέσει. Βέβαια θα ήθελε λίγη περισσότερη δουλίτσα, απλώς δεν είχα το χρόνο. Φτιάχνουμε κι άλλα. Έχουμε και συνέχεια. Ωραία. Κάποιο μελλοντικό cosplay? Μελλοντικό cosplay θα είναι ο Shockblade Z από το League of Legends. Το οποίο θα παρουσιαστεί πότε? Θα παρουσιαστεί στη Hellexpo, στο Digital Christmas. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια είναι η πιο αξιομνημόνευτη σκηνή που έχεις βιώσει σαν μέλος Cosplay Corp. Η πιο αξιομνημόνευτη στιγμή, αναμφίβολα, θα ήταν η στιγμή που βρέθηκα στο League of Legends Launch Event που είχε γίνει στο Γκάζι, όπου στο διαγωνισμό εκεί το cosplay έλαβα την πρώτη θέση και ήταν πραγματικά μια στιγμή η οποία πιστεύω κάποιος cosplayer πρέπει να την νιώσει, γιατί το κοινό ήταν πραγματικά απίστευτο. Δεν μπορούσα να δω, ήταν απερίγραπτο το συνέστημα εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Τώρα από εδώ πίσω βλέπω διάφορα ωραία πράγματα. Μπορείς να μας πεις τι είναι? Εδώ είναι κάποια κομμάτια από Space Marines τα οποία αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε για κάποιο ομαδικό project, το οποίο πηγαίνει πολύ καλά όπως μπορείτε να δείτε και είναι κάτι το αξιοθαύμαστο πραγματικά. Η κάθε στολή λοιπόν σαν μονάδα βγαίνει πολύ στιβαρή και βγαίνει σαν αντίγραφο της μινιατούρας αλλά σε real size. Ωραία, κατάλαβα. Για το επίπεδο των cosplays και των cosplayers γενικά στην Ελλάδα, τι έχεις να πεις? Το επίπεδο στην Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο, κατά την άποψή μου. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Εμείς προσπαθούμε με τις δικές μας κινήσεις να ανεβάσουμε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα πρέπει όμως να γίνεται συλλογικά κίνηση, έτσι ώστε όλοι μαζί να ανεβάσουμε αυτό το θέσμα. Κατάλαβα. Μέσω των cosplays έχεις βρει κάποια ευκαιρία για να δείξεις τον εαυτό σου? Εγώ προσωπικά προσπαθώ να μην αναδεικνύω τον εαυτό μου. Ό,τι δουλειά κάνω μέσα από την ομάδα προσπαθώ να είναι συλλογική δουλειά. Και προσπαθώ πάντα με τις κινήσεις μου, τις ατομικές και τις ομαδικές μετά, εφόσον δουλεύω στην ομάδα, να ανεβάσω όλο το θεσμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Και συνεχίζουμε με τον Θεόδωρο Λοβέρδο και τον Αντώνη Χάλδα. Voltron will be back after these messages. Now, back to Voltron, Defender of the Universe. Γεια σας, είμαι ο Τεό Τραγνίλα από το Greek Otaku Radio και έχω μαζί μου... Αντώνης Χάλδας. Από την Cosplay Corp. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λέγοντας έναν δυο λόγο για την ομάδα σας. Ας πούμε, πότε δημιουργήθηκε? Η ομάδα δημιουργήθηκε το 2011. Ο στόχος μας ήταν να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα λαμβάνει μέρος σε εκδηλώσεις, με στολές. Θέλαμε να ανεβάσουμε και το επίπεδο της Ελλάδας, φέρνοντας τεχνικές από το εξωτερικό. Το οποίο, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά πιστεύω ότι το έχετε πετύχει. Έχει επιτευχθεί μέχρι ένα σημείο και πλέον προσπαθούμε να το συντηρήσουμε, να το ανεβάσουμε παραπάνω όσο πάει. Είπες ότι η ομάδα δημιουργήθηκε το 2011. Ποια περίοδο περίπου το 2011? Η ιδέα υπήρχε από το 2010, Νοέμβριο. Και 2011 Ιανουάριο κάναμε την πρώτη μας εμφάνιση σε κάποιο event. Δηλαδή σε πολύ λίγο καιρό ουσιαστικά κλείνεται 3 χρόνια ύπαρξης της ομάδας. Μάλιστα, μάλιστα.
Δηλαδή σε 3 χρόνια, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, έχετε κάνει πραγματικά φοβερή άνοδο. Βασικά βλέπουμε και εδώ πέρα κάποιο από τη δουλειά σας. Βασικά, εδώ τι κάνετε ακριβώς, σε αυτό το σημείο. Έχω κρεμασμένα πράγματα, ένα όπλο που έκλεψα. Αυτός ο χώρος εξυπηρετεί στο να βάφουμε μεγάλα αντικείμενα, όπου η μπογιά καμιά φορά μπορεί να μεταφερθεί με τον αέρα, να είναι τοξική, ή μπορεί να βάψουμε κάποιο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στην τοπική μεριά. Ο χώρος εδώ βολεύει στο γεγονός ότι και ο τείχος μπορείς να δεις ότι είναι ένα ουράνιο τόξο. Ερχόμαστε εδώ πέρα και βάζουμε, τα κρεμάμε έτσι το πόδι αυτό εδώ, που είναι από το Space Marine. Space Marine. Μάλιστα. Χρησιμοποιούμε αυτό το πιστόλι. Uh-huh. Όπου προμηθευόμαστε το χρώμα που χρειαζόμαστε, το ανακατεύουμε τέλος πάντων, κάνουμε διαδικασίες. Και απλώς απλώνουμε τις στολές και τις βάφουμε. Εξωτερικά μας βολεύει ο χώρος διότι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες μπορεί να στεγνώσει γρήγορα αργά. Και κυρίως είναι η τοξικότητα. Διότι δεν είναι και πολύ καλό να αναπνέεις 24-24 ώρες τις ουσίες που έχουν μέσα τα μπολιές αυτές. Σίγουρα το καταλαβαίνω αυτό. Και μια και πήγαμε στο θέμα χρώμα. Mm. Τα χρώματα που χρησιμοποιείτε. Κόκκινο, πράσινο, μπλε. Ναι, φυσικά δεν γίνεται αλλιώς. Κυρίως έχουμε επικεντρωθεί στις βαφές αυτοκινήτων. Διότι εκτός από το ότι δίνουν καταπληκτικό αποτέλεσμα, δημιουργούν και μία κρούστα στο κάθε κατασκευή, ενισχύοντάς την. Και έτσι μπορεί να κρύψει και κάποιες ατέλειες, λέει, κάποιες ενώσεις ή κάποια σχισμή που μπορεί να έχει δημιουργηθεί από τη διαδικασία της κατασκευής. Αυτά. Συν το γυάλισμα έτσι που προσφέρει, που δεν θα κάνουν πολλά ήδη άλλων χρωμάτων. Δίνει την αίσθηση αυτοκινήτου ουσιαστικά. Δηλαδή και το σπρέι μπορεί να κάνει την κατάλληλη δουλειά. Απλώς απαιτεί περισσότερη διαδικασία και ίσως και κόστος. Ναι, και από τη στιγμή που έχετε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί να χρησιμοποιήσετε κάτι άλλο βέβαια. Ναι. Ωραία. Να προχωρήσουμε γενικότερα στο κατασκευαστικό κομμάτι των στολών. Οι στολές σας από τι υλικό είναι, κατά κύριο λόγο βέβαια, καταλαβαίνω πως θα χρησιμοποιείτε διάφορα υλικά, ανάλογα το τι είδος στολή θέλετε να φτιάξετε. Ναι. Δουλεύετε με μια συγκεκριμένη τεχνική ή ένα συγκεκριμένο είδος υλικών. Είναι ανάλογα το βαθμό που πρέπει να ντύσεις στο σώμα σου. Παράδειγμα, μια πανοπλία σαν το Space Marine κρύβεσαι ολόκληρος. Οπότε εκεί έχεις πολλές επιλογές. Μπορείς να διαλέξεις είτε πλαστικό πολυέστερα, είτε foam, είτε χαρτόνι, άμα είναι και πιο οικονομική λύση, όπως ήταν ο Optimus Prime. Από εκεί και πέρα μετά είναι και τα υφασμάτινα, δηλαδή είναι ανάλογα. Εμείς σαν ομάδα έχουμε επικεντρωθεί κυρίως στο foam και στον πολυέστερα σε κατασκευές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουμε αποκλείσει τις άλλες, απλώς ξεκινήσαμε με τις άλλες στην αρχή. Και θεωρήσαμε ότι το καλύτερο ή επόμενο βήμα ήταν αυτά. Τώρα δουλεύουμε σε επόμενες τεχνικές. Και κακά τα ψέματα, άμα θέλεις να κάνεις master cut, πρέπει να επικεντρωθείς αυτό. Βέβαια θα ασχοληθείς με όλα. Και πρέπει να χαλάς και πολλά υλικά. Δεν είναι δηλαδή ότι τα παίρνεις και με τη μία σου βγαίνουν. Δηλαδή πολλά κομμάτια, πολλά δεκάευρα από πακέτα έχουν φύγει έτσι, ξέρω εγώ. Απλά και μόνο για να μάθω. Ναι, δεν μου βγήκε καλό. Πάμε ξενοδοχείο τώρα. Αλλά εντάξει, αυτά έχει το cosplay. Έχουν το καλό. Ότι δεν το βάζεις κάτω και συνεχίζεις. Η τελευταία σου στολή. Η τελευταία μου στολή ήταν ο δικαστής Dread. Από εκεί έκλειψε και το πλέκι. Από εκεί έκλειψε το όπλο. Η οποία είχε και τον πολυεστέρα, είχε και το στόκο, περιείχε και φόβ. Τα ένωσε όλα, απλώς δεν τα είχε σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Ήταν μια στολή η οποία μου πήρε ένα μήνα για να τη φτιάξω. Άρα πρόλαβες και την επόμενη μου ερώτηση. Ναι. Μ' άρεσε σαν στολή διότι είχε στοιχεία τα οποία τα έχω επαναλάβει στις προηγούμενες στολές, οπότε ήταν κάτι το οποίο το ήξερα, και είχε στοιχεία τα οποία πειραματίστηκα. Το γυλαίκο για παράδειγμα δεν ήξερα πώς να το κάνω. Όπως επίσης δεν ήξερα με το φερμουάρ. Αν θα μπορούσε δηλαδή ένα τόσο μεγάλο φερμουάρ να αντέξει την κατασκευή που ήθελα να το κάνω. Τελικά βγήκε πολύ καλό πιστεύω. Αν και στο Gaming Festival που την παρουσίασα είχε κάποια λαθάκια, με την έννοια ότι λείπαν οι επιγονατίδες και το όπλο. Παρόλα αυτά, η θέση σου ήταν πολύ καλή. Ήταν αρκετά καλή και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που ήταν εκεί και φώναξε για μένα. Και στο μέλλον θα υπάρχει τελειοποιημένη στολή. Και όχι μόνο αυτό, έτσι. Οι τρεις από τις τέσσερις φιναλίστ ήταν μέλη της Cosplay Corp και νομίζω ότι ήταν οι μοναδικές συμμετοχές σας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, έτσι. Ναι. Άρα, πολύ επιτυχία θα μπορούσαμε να πούμε. Σίγουρα. Όπως είπες, δουλεύεις τώρα στο δικαστή Dread, έτσι ώστε να τον διορθώσεις. Στο παρελθόν, τι cosplay έχεις κάνει, τι cosplay έχεις τελειοποιήσει. Με τι στολές έχεις ασχοληθεί, υπάρχει κάποια με την οποία δεν τα κατάφερες και την άφησες για παράδειγμα, όλα αυτά. Έχω ασχοληθεί
από παντού, anime, video games, και ταινίες, άμα σκεφτείς τον Captain America. Κάποια που να έχω αφήσει. Ωραία τα τσίπτα. Κάποια που να έχω αφήσει. Όχι, δεν μου έχει τύχει να αφήσω. Μου έχει τύχει να σπάσω. Απ' τα νεύρα, ότι σε φάση ότι δεν βγαίνει, ξέρω εγώ, πάρ' το εσύ. Άρα ουσιαστικά την άφησες. Την άφησα... Άφησες το project, άφησα το δεν το τελειοποίησες. Το σπάσα, ναι. Δεν τα κατάφερε. Όχι, δεν είναι... Δηλαδή θα σου τύχει κάποια στιγμή να μην βγαίνει κάτι. Καλά, βέβαια. Αλλά πρέπει να παθιαστείς και να σκεφτείς μπροστά ότι θέλω να εμφανιστώ με αυτή τη στολή, θέλω ο κόσμος να μην είναι ενθουσιασμένος με αυτό που θα δει, αυτό που έχω στο μυαλό μου. Οπότε κάπως εκεί πέρα το σουλουπώνεις και λες θα κάνω την εμφάνισή μου, θα είναι κάπως ταπεινή, αλλά θα έχω καταφέρει αυτό που θέλω. Από εκεί και πέρα είναι στην κρίση του αλουνού. Βέβαια, άμα είσαι ικανοποιημένος με αυτό που έχεις δημιουργήσει. Εκεί πάει. Με αυτό που είπες με οδηγείς κατευθείαν στην επόμενη ερώτηση, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι από την προηγούμενη. Ωραία. Όλα τα cosplay τα οποία έχεις κάνει. Λοιπόν. Και στα πλαίσια της cosplay group και παλιότερα αν είχες ασχοληθεί σαν solo, δεν ξέρω. Λοιπόν, λόγω καταγωγής και λόγω του μελαμψού δερμάτος, εγώ πάντα ψάχνω μελαμψούς χαρακτήρες. Και είναι λιγάκι δύσκολο να βρω ορισμένες φορές, αλλά όποτε υπάρχει κιόλας χαρακτήρας, είμαστε σε φάση. Ωραία, παιδιά. Εγώ θα το κάνω. Εδώ είμαστε. Δεν υπάρχει θέμα. Όχι, έχω κάνει χαρακτήρες είτε σε. Και στην ομάδα. Στην ομάδα κυρίως έχω κάνει τους περισσότερους. Δηλαδή, πριν φτιαχτεί η ομάδα, ήμασταν όλοι μια ατομική ο καθένας τη δουλειά. Και αποφασίσαμε, γιατί δεν πάμε όλοι μαζί. Δυστυχώς δεν έχει τύχει να κάνουμε full ομαδική παρουσία και όλα τα μέλη της Corp μαζί. Και είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα θέλαμε να γίνει. Αυτά. Και πάλι δεν μου είπες ποιες στολές έχεις δημιουργήσει. Α, τώρα. Λοιπόν, έχω κάνει τον Connor Kenway από Assassin's Creed 3. Έτσι σε γνώρισα εγώ προσωπικά. Έτσι με γνώρισα. Έχω κάνει τον Captain America από τους Avengers. Έχω κάνει σαν τον Τόμπι Άσουμα από Ναρούτο. Έχω κάνει τον Κίλερβι από Ναρούτο. Έχω κάνει cosplay Ray Mysterio. Μου λέγανε όλοι ότι ναι, αλλά είναι κοντός, λέω ναι, αλλά είμαι ξεκανός, οπότε έγινε μια διαφορά. Πώς από εκεί. Είχα κάνει από Gungrave ένα χαρακτήρα. Τον Gungrave. Τον Gungrave. Ο κλινοπυρηνικός. Ναι, αλλά εντάξει, η περούκα ήταν λιγάκι. Είναι από τα cosplay που έπρεπε να παρατήσω, αλλά εντάξει, είχα ένα ωραίο όπλο τουλάχιστον. Από League of Legends έχω κάνει Twisted Fate και Graves. Αυτά. Αξέχαστη σκηνή με τον Graves στο Greek Lance Invent. Ναι, είναι. Είναι ο Graves που έκανα το joke της Caitlyn που σπάει το όπλο. Εντάξει, ήταν ατυχία, διότι ήταν τρίτο όπλο κιόλας. Τρίτο. Και είχα φτιάξει μηχανισμούς να ανοίγουν, να κάνω ποζεριές και ιστορίες, δεν έπιασαν. Οπότε λέω εντάξει, θα βάλω αυτό, δεν θα πάρει τίποτα, λέω εγώ. Και ήσουν στο event, φαντάζομαι. Ναι, ήμουν. Άμα θυμάσαι, όλος ο χώρος ήταν κλιματιζόμενος. Βέβαια. Στη Σκαλωσία δεν είχε κλιματισμό και χτύπαγε έξω 42 βαθμούς. Οπότε όλη η κόλλα έλειωσε. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι, βέβαια, και βγαίνω έξω και λέω τώρα είναι το κομμάτι μου. Και βγαίνω και θυμάστε. Είναι θυμάται. Θυμούνται και 4.000 άτομα μου φαίνεται. Για τα άτομα που δεν ήταν εκεί, να πούμε τι έγινε. Α. Έσπασε το όπλο, αφού όπως είπε έλειωσε η κόλλα. Ναι. Και το σκηνικό που λέμε ότι τόσο ήταν πραγματικά. Έκανε το χορό του Graves με σφασμένο όπλο και έτσι δεν φάνηκε τόσο πολύ στο κοινό. Οπότε πραγματικά. Αυτό που πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν ότι είχα πιαστεί εκείνη τη μέρα. Γιατί. Είχα κάτσει έτσι. Πού να. παιδιά, τη λέξα εγώ. Ναι. Αλλά εντάξει, ήταν ωραία εμπειρία. Μ' άρεσε με την έννοια ότι δεν έχω ξαναφάνει σε τόσο πολύ κόσμο μπροστά. Και το γεγονός που με εξέπληξε είναι ότι σε ένα σημείο φωνάξαν και για μένα και λέω παιδιά, μου σπάσε το όπλο, ξέρω εγώ, είμαι καμένο χαρτί, στείλτε με τώρα να πάω να κρυφτώ πίσω. Φωνάζαν Graves και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Ανέφερες πως δεν έχετε κάνει κάποιο ομαδικό cosplay. Ναι. Κάποιες φήμες λένε ότι πλησιάζει κάτι τέτοιο μέσα στους επόμενους μήνες, στην αλήθεια. Θα είναι ομαδικό project. Ομαδικό project. Ομαδικό project. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω αν θα είναι πλήρως αποτελούμενο από όλα τα μέλη της ομάδας. Σίγουρα βέβαια θα είναι εκπροσώπηση από την ομάδα, δηλαδή θα είναι cosplay core. Και θα δούμε. Τώρα μπορεί να γίνει κάποια σύνδεση των χαρακτηρών, να εμφανιστούμε όλοι ομαδικά, δηλαδή να δεις υπό την αιγίδα της core πολλά άτομα μαζί. Μου άρεσε πολύ αυτό. Θα ήταν κάπως ωραίο.
έχει τύχει να βγει στον δρόμο με τη στολή. Ναι. Κάποια στολή, ναι, πέρα από κάποιον διαγωνισμό που όλοι περιμένουν ότι θα δούμε με ένα άτομα cosplayers. Συνήθιζα να φοράω το bracer του Connor από το Assassin's Creed. Χωρίς το Hidden Blade, εντάξει. Μπορεί να σταματήσει την ομία, α πει τι είναι αυτό. Πάνω στο κρατήριο. Και πήγαινα στο τέλειο καμιά βόλτα, στο μετρό, ξέρω κυκλοφορίες και αυτά. Και... θέλω να το κάνω κάποια στιγμή με τη στολή. Δηλαδή, σε απόκριση το έχω πει ότι την εβδομάδα των απόκρινων στο ΤΕΙ θα σκάσω με ό,τι στολή έχω. Dread, Assassin, ό,τι πάει. Τη απόκριση όμως είναι κάτι αναμενόμενο. Γενικά δεν έχει τύχει φορά που να έχει βγει έξω για τον οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Μπορεί για δουλειά, για κάτι τέτοιο. Απλά να σε δει κόσμο που δεν περιμένει να δει κάποιον ντυμένο. Όχι, όχι. Μόνο στα πλαίσια του να πα σε κάποιο πάρτι. Πιο παλιά δηλαδή γινόταν αυτό που πηγαίναμε στο μετρό και ήταν όλοι σε φάση. Τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτό, απόκριση, ξέρω εγώ. Αν δεν του εξηγεί, είναι το cosplay. Θα σου πλησιάζει ο κόσμο ότι για να σου ρωτήσει γιατί είστε ντυμένοι, τι γίνεται. Στην αρχή ήταν πιο πολύ κοροϊδεύανε. Α, η καρνάβαλε, α, εκείνο, α, το άλλο. Τώρα τελευταία που βγήκαμε, μ' άρεσε που ο κόσμο έλεγε τη λέξη cosplay. Δηλαδή, ο κόσμο έχει μάθει πλέον τι είναι το cosplay. Και πιστεύω ότι φταίει σε αυτό και το ότι κάνει πιστά τον χαρακτήρα που κοδίεσαι. Οπότε ο άλλος δεν σε λέει καρνάβαλο ή απόκριση κάτι. Σου λέει cosplay. Έχεις πετύχει αυτό που ουσιαστικά είναι η λέξη. Ότι θα δεις αυτό και θα πεις είναι ίδιος. Είναι ο χαρακτήρας. Και κακά τα ψέματα πλέον έχει αρχίσει ο κόσμος να γνωρίζει πολύ περισσότερα τα άνιμε. Και από αυτό όπου ξεκίνησα να πούμε κατά κάποιο τρόπο από εκεί τα cosplay. Και να βλέπει cosplay μέσω games. Ναι. Οπότε έχει αρχίσει να γίνεται. Αυτή η ιδέα να περνάει στο μυαλό με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει κάποια ουσία πίσω από το ότι δίνεται ο άλλος, όχι απλά του ήρθε και. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πλέον όλο ένα και αυξάνονται αυτοί που λένε ότι έχω δει από το εξωτερικό εικόνες και βλέπω και άνιμε. Οπότε μπορώ να σκεφτώ ότι αυτό που κάνεις έχει μια ουσία. Αυτό που θέλουμε εμείς να πετύχουμε είναι ότι ο άλλος να μην μένει μόνο στο α, έχω δει. Είναι σε φάση ότι έχω κάνει, έχω προσπαθήσει ή θέλω να προσπαθήσω. Γιατί πολλοί κόσμοι ντρέπεται ακόμη να έρθει για φωτογραφία να βγει μαζί. Δηλαδή στο φεστιβάλ ερχόντουσαν και ήταν να βγω μια φωτογραφία και για σας έχω έρθει. Βγείτε, ξέρω εγώ, σας θέλετε. Τελεμένο. Κοίτα, είναι εν μέρει και λογικό γιατί όταν βλέπει ο άλλος ψαρώνει. Λες τώρα τι παίζει αυτό. Αυτό αμέσως και το τόμαχο και το τέλο σου λέει πού να πάω. Πώς καμία. Αλλά όχι, όχι. Να έρχονται γενικά να βγάζουν φωτογραφίες, να ρωτάνε κιόλας αν έχουν απορίες. Ένας από τους λόγους που το cosplay έχει γίνει ευρέως γνωστό είναι φυσικά τα event. Φυσικά. Μέσα από τα event έχετε γνωρίσει και πολλούς άλλους cosplayers. Μάλιστα. Ποια είναι η γνώμη σας για την γενική. Για το γενικό επίπεδο του cosplay στην Ελλάδα. Από τότε που ξεκινήσατε το 2011, βέβαια υπήρχε και πιο παλιά, απλά ναι, ναι, από όταν ξεκινήσατε να ασχοληθείτε με τον χώρο, μέχρι και σήμερα. Ότι βελτιώνεται συνεχώς και ότι κάθε προσπάθεια πλέον που εμφανίζεται. Κυνηγάει να μην μείνει στάσιμη σε φάση ότι κάνω το cosplay και είμαι κομπλέ. Ότι σε φάση κυνηγάω να ψαχτώ να κάνω κι εγώ μια δυναμική στολή, να εμφανιστώ, να κερδίσω και σε κάποιο διαγωνισμό. Επίσης αυξήθηκε και ο αριθμός των cosplayer. Δηλαδή παλιά ήταν πολύ σπάνιο να κάνει κάποιος. Εκτός από απόκριες δηλαδή έβλεπε πολλούς. Εκτός αποκριών ήταν όλοι ότι εντάξει, τι να βγω να κάνω τώρα. Ενώ τώρα όλοι σου λένε ότι προσπαθήσω ακόμη και ένα υφασματάκι να βάλω, να το σουλουπώσω λίγο, τι κάνω. Απλά να μπω λιγάκι στο κλίμα σου. Ναι, 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 ναι. Ο μεγαλύτερος αριθμός cosplayer που έχεις δει σε κάποιο μέρος, θυμάσαι περίπου πώς ήταν. Online ή να είμαι εκεί. Να είσαι εκεί φυσικά. Να είμαι εκεί. Το Comic Con. Comic Con. Το 2013, ναι. Όντως υπήρχαν αρκετές συμμετοχές. Ήταν πάρα πολύ. Ακούγεται ότι θα είναι ακόμα περισσότερες φέτος. Αυτό είναι καλό. Διότι χρειάζεται πραγματικά να αυξηθεί ο αριθμός, να είναι πιο πολύ ενδιαφερόμενοι και απασχολούμενοι σε αυτό. Λίγοι μήνες μας χωρίζουν, οπότε θα δούμε και γι' αυτό σύντομα. Βεβαίως. Ας επανέλθουμε στην ομάδα σας. Ναι. Από πόσα άτομα παρτίζετε? Τέσσερα. Τέσσερα. Και όπως είπες, υπήρχαν προσταφαιρέσεις κατά την πάροδο των χρόνων. Υπήρξαν κάποιες. Αλλά από ό,τι φαίνεται είστε τέσσερα άτομα εδώ, δουλειά πολύ, πολύ καλή δουλειά. Ναι, συνεχώς προσπαθούμε να παρακολουθούμε το εξωτερικό κυρίως. Δηλαδή τα tutorials, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα υλικά είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή στο εξωτερικό τα έχουν σε αυθονία, στην Ελλάδα
πρέπει να το ψάξεις καλά, να φας και την τρύπα για να παζαρέψεις και λίγο η τιμή. Αυτό προσπαθούμε, συνεργασίες. Κάνουμε τώρα, φτιάχνουμε και δώρα. Το τρέχει ένας διαγωνισμός, αν δεν κάνω λάθος. Τρέχει ένας διαγωνισμός. Πάντα να φτιάξουμε σε διακόπτω. Ναι, προσπαθούμε γενικά. Ο κόσμος είναι δύσπιστος για το τι ικανότητες έχουμε. Σε ακούγεται λιγάκι περίεργο, ναι. Αλλά σε φάση μετά τους διαγωνισμούς, ο άλλος μπορούσε να δει ότι, όπα, κοίτα τι έχω, ξέρω, κοίτα τι μου φτιάξανε. Του ζήτησα αυτό και το φτιάξανε. Είναι ο κόσμος λίγο δύσπιστος. Πραγματικά, ίσως αυτό ακούγεται πολύ λάθος, αλλά μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι κάποιος που έχει δει τη δουλειά σας από κοντά, έστω και ενός από την ομάδα, είναι δύσπιστος στο τι μπορείτε να κάνετε και το. Είναι πόσο μέχρι, καλό είναι αυτό! Είναι μέχρι να πάρω μέρος στο διαγωνισμό που είναι σε φάση. Αλήθεια, εγώ ξέρω εγώ. Κέρδισα, είναι. Εκεί αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι. Πραγματικά, γιατί δεν είναι τόσο καιρό εμείς φτιάχνουμε πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε. Ο Άλεξ θέλει τον Iron Man, εγώ ήθελα το Assassin. Εδώ μου σου λέει όλος ότι ξέρεις κάτι, άμα νικήσεις, διαλέγεις αυτό που θέλω να σου φτιάξουμε. Να πούμε για το διαγωνισμό που τρέχει, έτσι δύο λόγια. Είναι διαγωνισμός για τα 800 likes που φτάσαμε. 800. Αφορά δύο δώρα και είναι και παγκόσμιος. Παγκόσμιος? Ναι. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο από Ελλάδα? Δεν γνωρίζω. Ούτε εγώ, αλλά. Δεν γνωρίζω. Εκτός από το ότι δεν γνωρίζω, δεν νομίζω κιόλας. Yeah, γιατί από όσα γνωρίζω τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Όχι. Okay. Επειδή έχουμε και κοινό από εξωτερικό. Και όσο να είναι, μπαίνουν μέσα, σχολιάζουν, ρωτάνε. Δηλαδή, αυτό μου προκάλεσε με ένα απορία. Δηλαδή, έχεις σαν γνώμονα το εξωτερικό και το εξωτερικό έρχεται και ρωτάει πώς το κάνεις αυτό. Τι είσαι φασί. Πώς το κάνω. Δεν το σπάω. Είναι δύο έπαθλα. Το ένα αφορά τα όπλα της Jinx. Και τα δύο. Και τα δύο. Αμάν. Το δεύτερο αφορά το κλασικό κάποιο αξεσουάρ που χρειάζεσαι, που θέλεις ξέρω εγώ για κάποιο cosplay σου. Πλας μπαίνετε μέσα, πατάτε share, like. Γράφτε και το σχόλιο ποιο τα δύο δώρα και στις 23 του μηνός τελειώνει η προθεσμία, θα βγάλουμε νικητές. Όλα αυτά στην σελίδα στο Facebook της CosplayCon. CosplayCon στο search και το βρίσκουμε έτσι, δεν υπάρχει θέμα. Φυσικά, από τη στιγμή που έχετε μια σελίδα και στο Facebook και το site σας, λαμβάνετε κάποιο feedback από τον κόσμο, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το feedback σε γενικές γραμμές είναι θετικό, αρέσει, δεν αρέσει? Έχει απ' όλα. Έχει απ' όλα. Έχει απ' όλα. Υπάρχουν κάποιοι που είναι σε φάση τι έκανες ρε Θεέ, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό. Αυτό λογικό. Ναι, είναι οι σταθεροί ακολούθοι οι οποίοι λένε ότι εντάξει το περιμέναμε αυτό από εσάς και για μία ακόμη φορά κάνατε κάτι καλό. Εντάξει και υπάρχουν και περιορισμένοι οι οποίοι αν το πω έτσι πάντα παίξουν εξυπνάκηδες. Και να σου πούνε ότι δεν το κάνεις ωραία και έχεις κάνει ένα λάθος. Για το οποίο είμαι ανοιχτός στο να μου κάνει άλλος κριτική, αλλά να έχεις και ένα επιχείρημα. Μην βγαίνεις μόνο δηλαδή και λες ότι δεν το κάνεις ωραία, ενώ εσύ δεν έχεις ασχοληθεί καν με ένα μέρος. Είτε από απορράψιμο, είτε από συγκόλληση. Φαντάζομαι πως η καλοπροαίρετη κριτική είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Βεβαίως, όταν γίνει κάτι. Γιατί μου είχε τύχει σε διεθνή διαγωνισμό να μου πούνε ότι στον Γκόνορ φόραγα τζιν. Έχεις συμμετάσχει σε κάποιον διεθνή διαγωνισμό? Μετά με φωτογραφία με live. Ah, okay, ναι, κατάλαβα. Στο Taku House. Και. Ρε! Σκάσε! Ευχαριστώ. Θα ρωτήσω για το διεθνή. Ωραία. Αυτό ξαναρωτάει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχεις συμμετάσχει σε κάποιο διεθνή διαγωνισμό? Ναι, στο Facebook στο Taku House. Όπου είχα στείλει το Gunner Kenway από το Assassin's Creed. Και είχε βγει ένας και μου λέει, ξέρεις κάτι, ωραία η στολή σου, αλλά δεν φοράει τζιν. Δεν υπήρχε το τζιν παντελόνι τότε. Το οποίο είχε ένα δίκιο. Δεν ξέρω τώρα αν το έλεγε αρνητικά ή θετικά. Παρ' όλα αυτά, από την επόμενη μου εμφάνιση φόρεσα το κανονικό παντελόνι, για να μην έχει να μου πει κανείς ότι ξέρεις κάτι, το κάνεις λάθος. Πάντα είναι ο τρόπος που το λέω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φαντάζομαι πως κάποια από τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε θα αφορούν και απορίες που έχει ο κόσμος, ερωτήσεις το πώς μπορεί να φτιάξει κάτι. Σε αυτό εσείς είστε θετικοί, δίνετε tips στον κόσμο ή κρατάτε τη δουλειά σε απόλυτη μυστικότητα? Εγώ θα σας το πω ως εξής. Όταν ξεκίναγα εγώ τα πρώτα μου βήματα, είχα πολλές απορίες και ήμουν σε φάση ότι αχ, να τα είχα όλα έτοιμα σε μια σειρά, να μπορέσω να το φτιάξω. Οπότε είμαι πολύ δεκτικός να βοηθήσω κάποιον, γιατί βλέπω πώς είναι. Και
το πώς θα εξελιχθεί η πορεία στο πρώτο σου cosplay δεύτερο είναι και το πώς μετά θα πεις ότι το έχω, ότι θέλω να συνεχίσω. Αλλιώς, άμα δεις ότι τα βρίσκεις σκουρά, μπορεί να πεις ότι δεν μπορώ, δεν έχω μέλλον σε αυτό το χώρο. Οπότε καλό είναι ο άλλος να μην τραπεί, να έρθει να ρωτήσει και την παραμικρή λεπτομέρεια που κάπου κόλλησε, ξέρω εγώ. Εγώ και η ομάδα τέλος πάντων είναι διατεθειμένη να παρέχει tutorials, να κάνουμε αναζήτηση που πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί. Δηλαδή μπαίνεις στο Google, πατάς how to make και ξεκινάνε όλα. Ισχύει, απλά κάποιες φορές δεν βρίσκεις το σωστό τρόπο για να ψάξεις. Αυτό, δηλαδή πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος είναι η ονομασία των υλικών που είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή, fiberglass είναι στο εξωτερικό, πολυεστέρα να το βρίσκουμε εδώ, πολυεστέρα με πανί. Ο άλλος δεν γνωρίζει. Εμείς ευτυχώς από την εμπειρία μας γνωρίζουμε καταστήματα που υπάρχουν τέτοια υλικά, οπότε μπορεί να πει οποιοδήποτε να ρωτήσει πού το βρήκατε αυτό, σε τι τιμή, το οποίο είναι και μπορεί να εξοικονομήσει και χρήματα ο άλλος. Είπες μια λέξη που μου οδηγεί κατευθείαν στην επόμενη ερώτηση. Είπες τη λέξη τιμή. Ναι. Από όσο γνωρίζω, εσύ είσαι φοιτητής. Ναι, ναι, ναι. Άρα, σαν φοιτητής, λογικά δεν έχεις κάποιο επάγγελμα, δεν έχεις κάποιο standard income. Τι κόστος έχει αυτό και πόσο δαπανηρό είναι γενικότερα για κάποιον το cosplay, πόσο μάλλον για κάποιον σε ηλικία που είναι φοιτητής ή μαθητής, ας πούμε. Πάει ανάλογα με τον τρόπο που εσύ θέλεις να δαπανίσεις τα λεφτά σε υλικά. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις μια στολή η οποία θέλεις να φοβάσαι ότι μπορεί να σου πέσει κάτω και να σπάσει, οπότε να λες θα βάλω πολλά λεφτά, προκειμένου να την κάνω πιο ανθεκτική, να είναι πιο ελαφριά, να μπορώ να τη μετακινώ πιο εύκολα. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που λες ότι όχι, παίζει ένα event σε μία εβδομάδα, πρέπει να κάνω κάτι γρήγορα και οικονομικά. Κατά κύριο λόγο απαιτεί λεφτά. Και γι' αυτό έχουμε, σε ένα σημείο έχουμε φτάσει να βρίσκουμε κάποιες πολύ, πώς το πω, καλές στολές που να απαιτούν 1-2 μήνες, έτσι ώστε να πηγαίνει το κόστος πιο, να μοιράζει, δηλαδή να μην πεις ότι θα κάνω μια στολή που αξίζει 100 και να δώσω κατευθείαν 100, να πεις 50 τον ένα μήνα, 50 τον επόμενο. Γενικά πάντως με την εμπειρία σιγά σιγά αρχίζεις και μαθαίνεις και βρίσκεις πώς να χαλάσεις τα λεφτά σωστά. Δηλαδή μετά από λίγο ξέρεις ότι χρειάζομαι τόσα υλικά, δεν θα πάω να πάρω την διπλάσια ποσότητα όταν ξεκίνησες. Το ενδεχόμενο να πάρεις περισσότερα υλικά για να σου βγει καλύτερη τιμή για να χρησιμοποιείς στο μέλλον φυσικά παίζει, φαντάζομαι. Ναι, και βεβαίως βολεύει γιατί όταν είμαστε σε ομάδα. Ναι. Γιατί ένας να αγοράσει για αυτό που χρειάζεται, μπορεί αυτό το spare κομμάτι να χρησιμοποιήσει στολή κάποιου άλλου. Σε αυτά που ανέφερε, μου δημιουργήθηκε μια πορεία. Σας παίρνει τόσο πολύ καιρό να φτιάξετε μια στολή, όπως είπες, 1-2 μήνες. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Είναι, ναι, γιατί πάει ανάλογα με τον καιρό. Δηλαδή, αυτή η στολή, αυτό το πόδι βασικά, για να βαφτεί θέλει ήλιο. Θέλει καλοκαιρία. Εάν βρέχει για μια εβδομάδα, έχεις χάσει μια εβδομάδα. Τελείωσες. Να βάψεις μέσα είναι, μπορεί να γίνει, αλλά είναι επικίνδυνο. Θα ξαναθυμιάσεις από το ότι μπορεί να χαλάσει και όλο το σπίτι, ξέρω εγώ. Και περίπου πόσες ώρες τη μέρα σου καταλάβεις αυτό, όταν δουλεύετε σε μια στολή? Δουλεύουμε, συνήθως είναι στο 5-6 ώρο, στο χαλαρό. Εκτός αν υπάρχει deadline, σε βάση να δουλεύω τώρα και σε 2 μέρες που έχω τελειώσει, όπου δεν τρώω, δεν κοιμάσαι και είσαι εδώ, δουλεύω. Αλλά γενικά αυτό που πρέπει να καταλάβουν πολλοί είναι ότι καλύτερα να θυσιάσεις περισσότερο χρόνο και να μην φτάσεις στο deadline που έχεις ορίσει, παρά να το ρασάρεις και να φτάσεις στο deadline και τελικά η στολή να αρχίσει να καταδιφίζεται πάνω στη σκηνή. Άρα ψηφίζουμε ποιότητα. Ποιότητα. Και μια τελευταία ερώτηση την οποία θέλω να κάνω. Είναι πολύ πιθανόν, βλέποντας τη δουλειά σας, άτομα που ασχολούνται ήδη με το χώρο του cosplay ή άτομα που τώρα μπαίνουν, να θελήσουν να μπουν για αυτή την ομάδα. Γίνονται recruits? Γίνονται, αλλά απαιτεί δουλειά. Θέλει να έχεις και το μεράκι. Και πάνω απ' όλα να είσαι διατεθειμένος να δεχτείς πίεση και να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε όποια απέτηση βγάλουμε. Διότι... Είστε σκληροί. Ναι, είμαστε σκληροί με το γεγονός ότι έχουμε μοχθήσει 3 χρόνια. Έτσι, και ότι δεν είναι κάτι το οποίο το βρήκαμε έτοιμο. Το δουλέψαμε πάρα πολύ. Και οπωσδήποτε αυτός που θα θέλουμε να είναι δίπλα μας, πρέπει να τον εμπιστευόμαστε άμεσα. Για να ρίχνει δουλειά. Ας θυμίσουμε στον κόσμο, αφού κλείνοντας, πού μπορούμε να σας δούμε. www.cosplaycorp.com. Από εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε το account μας στο Facebook, που είναι το official page τέλος πάντων. Το οποίο είναι? Cosplay Corp στο Facebook. Και είναι και ο διαγωνισμός, τρέχει. Και είναι και ο διαγωνισμός, ακόμη τρέχει.
Το κανάλι μας στο YouTube channel, στο DeviantArt, που μπορεί να δείτε και τους συνεργάτες μας που έχουμε εκεί πέρα, που είναι το Greek Otaku Radio και το Tap Store. Αυτά φαντάζομαι. Αυτά. Φτάνοντας στο τέλος, δίνουμε τη σκυτάλη στον Αναστάσιο Νταπαντά και στον Αλέξανδρο Μπέι. Βρισκόμαστε στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης παρέα με τους Cosplay Corp. Έχω δίπλα μου τον Αλέξανδρο Μπέι. Καλησπέρα Τάσο. Γεια σου Άλεξ. Τι λέει? Δεν λέει, εσύ θα μου πεις τι λέει. Όπως το θες. Λοιπόν, είμαστε εδώ περιτριγυρισμένοι από ωραίες στολές, δημιουργίες δικές σου να υποθέσω. Δικές μας. Δικές σας. Όλοι είναι μαζί, όλοι κατεβαίνουμε. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία, δείχνοντας την ομαδικότητα που έχει η συγκεκριμένη ομάδα. Είστε μια γροθιά ένα πράγμα. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει να περάσουμε. Θέλω λίγο να μου πεις για την κάθε μία στολή ξεχωριστά, τι δουλειά έχει πέσει, πόσο καιρό σας έχει πάρει η κάθε στολή να φτιαχτεί και γενικότερα έτσι, αν είχατε παρατράγουδα, κάποια ατυχήματα ενδεχομένως. Παρατράγουδα πάντα υπάρχουν, δηλαδή δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα, προφανώς. Όσο καλά και να ξέρεις κάτι, παρατράγουδα πάντα θα υπάρχουν. Τώρα, όσον αφορά τα κουστούμια, θα σου ξεκινήσω από αυτόν τον Iron Man που χρονικά είναι πιο παλιός. Αυτός κατασκευάστηκε πέρσι τον Απρίλιο, Μάιο, δεν θυμάμαι, και τον ετοιμάσαμε για την πρεμιέρα των Avengers. Ξεκίνησε η κατασκευή του, για την ακρίβεια, 3 εβδομάδες πριν την πρεμιέρα. Έπεσε πάρα πολύ δουλειά, ήταν πολύ αυθόρμητη η απόφαση, δηλαδή σε φάση έπεσε η πρόταση να πάμε στους Avengers. Και επί τόπου παίρνω τηλέφωνο, λέω, συγκεκριμένα θυμάμαι πήρα τον Αντώνη, λέω, Αντώνη, μπορείς σε 3 εβδομάδες να έχεις έτοιμο Captain America? Μου λέει, ναι, μπορώ. Και θυμάμαι συγκεκριμένα το κλείνουμε και μου λέει, τι είπα τώρα. Και ναι, έτσι έγινε η φάση. Αυτός ο Iron Man ήταν ο πρώτος Iron Man που κατασκεύασα που ήταν από Afrolex. Η δουλειά έγινε πάρα πολύ πιεσμένη σε χρόνο και πάρα πολύ γρήγορα. Και ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησα το συγκεκριμένο υλικό. Το Afrolex γενικότερα είναι ένα υλικό σχετικά οικονομικό και πολύ εύκολο να δουλευτεί. Ολοκληρώθηκε όπως είπα σε 3 εβδομάδες. Για μένα ήταν ένα αποτέλεσμα αρκετά καλό, αλλά όχι αυτό που θα ήθελα και ξέρω ότι μπορώ να δώσω ακόμα καλύτερα. Πήγαμε στην πρεμιέρα, έγινε χαμός, ο κόσμος γούσταρε, αυτό είναι που μας νοιάζει, να γουστάρει ο κόσμος και μπορώ να πω ότι μόνο θετικές αναμνήσεις υπάρχουν από αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε ξεκινώντας από εδώ και αφού τη γούσταρες την όλη φάση του Iron Man, προχώρησες στο επόμενο μοντέλο. Και συγκεκριμένα αυτός, βασικά μιας και μιλάμε για τον Iron Man, είναι η 4η στολή που έχω κατασκευάσει. 4η στολή. Από Iron Man. Το πρώτο Iron Man τον κατασκεύασα το 2010, τον δεύτερο τον κατασκεύασα άνοιξη του 2011 και στη συνέχεια αυτός κατασκευάστηκε την άνοιξη του 12 και αυτός ξεκίνησε καλοκαίρι του 12. Καλοκαίρι του 12, πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα θέλω λίγο να μου πεις γιατί Iron Man, τι είναι αυτό που σε έχει κάνει με αυτό το χαρακτήρα να συνδεθείς. Πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι από μικροί έχουμε ένα χαρακτήρα ο οποίος μας έχει αγγίξει σαν ψυχοσύνθεση, σαν προσωπικότητα και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκαν οι ταινίες, έδωσαν ένα ακόμα πιο ζωντανό παράδειγμα για τον Iron Man. Δηλαδή βοήθησε ο Robert Downey Jr. να ζωντανέψει ένα χαρακτήρα που τον έβλεπε με μελάνη. Από εκεί και πέρα, αυτό που μου αρέσει εμένα στον Iron Man και στον Tony γενικότερα, είναι η εφευρετικότητά του στο να ξεπερνάει τις δυσκολίες του. Προσωπική άποψη μου αυτή. Το κόλλημά μου με τον Iron Man ήρθε μετά τη δεύτερη ταινία, όπου η αλήθεια είναι ότι είδα και άλλους στο ίντερνετ που ξεκινήσανε να φτιάχνουν πανοπλίες Iron Man και έχοντας και εγώ από μικρός τη θέληση να φτιάξω μια πανοπλία Iron Man, λέω γιατί να μην το ξεκινήσω κι εγώ, γιατί να μην το προσπαθήσω. Έτσι ξεκίνησα με τις δύο πρώτες μου προσπάθειες, η οποία ο ένας ήταν από γύψο και ο άλλος ήταν από χαρτόνι, και μετά έφτασα στο Afrolex. Ο τρίτος, τον Avengers, και αυτός εδώ είναι ο τελευταίος που κατασκεύασα. Είναι επίσης από Afrolex, αλλά είναι καλύτερης ποιότητας Afrolex, το οποίο έχει βαφτεί καλύτερα και φαίνεται πιο γυαλιστερό
φαίνεται πιο πολύ σαν μέταλλο από την προηγούμενη, η οποία το υλικό δεν ήταν τόσο καλή ποιότητα. Τις διαφορές βέβαια θα τις βλέπει τώρα και ο κόσμος στα πλάνα μας, οπότε φαίνεται πιο καθαρά από κοντά. Σε μια φωτογραφία ναι, φαίνεται καλό αποτέλεσμα και τα δύο, αλλά ναι, πιστεύω ότι μπορεί να φανεί διαφορά. Επίσης, το διαφορετικό που έχει αυτός από τον προηγούμενο είναι ότι το κράνος είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα. Είναι πλαστικό το κράνος. Έχει στοκαριστεί, έχει τριφτεί, έχει λειτουργικότητες, η μάσκα ανοίγει, όπως είναι και στο πρωτότυπο. Ενώ στο Vignale ήταν αφρολέξ το κράνος. Δεν είχε λειτουργίες καμία εκτός από τα μάτια. Επίσης, τα ηλεκτρονικά που έχουν προσταθεί σε αυτή τη στολή είναι τα μάτια στο σωστό χρώμα, με ταινία LED η οποία και στην κάμερα και μπροστά σου φαίνεται ενιαίο φως, δηλαδή εσύ δεν βλέπεις λαμπάκια μέσα σε αυτό όταν το βλέπεις και μπροστά σου. Ωραία. Το Arc Reactor έχει κατασκευαστεί, είναι ρέπλικα του Arc Reactor που φοράει και Tony Stark κανονικά στις ταινίες. Και από εκεί πέρα έχουμε τα φώτα στα Repulsors, που είναι τα φώτα που έχει για τις ρηπές του. Η συγκεκριμένη στολή επίσης έχει άλλες ευρεσιτεχνίες, όπως είναι οι κλειδώσεις, είναι φτιαγμένες από PVC πλαστικό. Δεν είναι μεγαλύτερη αντοχή σε όλη τη φάση. Ενώ οι κλειδώσεις της άλλης στολής είχαν αρχίσει να φθύρονται, αυτές αντέχουν ακόμα πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μαγνήτης στα γάντια, όπου κρατάει τα γάντια στη σωστή θέση. Υπάρχει επίσης PVC σε αυτή την κλείδωση. Και όλη η στολή τροφοδοτείται από μια μπαταρία 12 V, η οποία είναι για τηλεκατεύθυνση και είναι επαναφορτιζόμενη. Δηλαδή τη βγάζεις, τη φορτίζεις, τη φοράς και είσαι έτοιμος να δράσει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ενδιαφέροντα πράγματα ακούμε. Και θέλω τώρα να πάμε στο φέτος και στον κύριο πίσω μας. Space Marine, φεύγεις από Iron Man, δοκιμάζεις κάτι καινούργιο. Θέλω να μου πεις λίγο πρώτα απ' όλα γιατί Space Marine και πώς είναι τα συναισθήματά σου αφού πλέον είχες γίνει ένα στην ουσία με τον Iron Man τόσο καιρό. Κοίτα, ο Iron Man δεν είναι κάτι που έχει φύγει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, έχω ήδη στο μυαλό μου για άλλες 3-4 Armors από Iron Man. Απλά σκέφτηκα να δοκιμάσω και κάτι άλλο, γιατί πάντα όταν δοκιμάσεις και κάτι άλλο, σου έρχονται ιδέες για άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν δούλευα σε κάτι που ήταν μόνο Iron Man, μπορεί να μην το σκεφτόμουν, αν δεν έφτιαχνα και το Space Marine, κάποιες λύσεις για κάποια τεχνικά θέματα. Space Marine, επίσης, γιατί Space Marine, γιατί είχα ασχοληθεί και με το βάψιμο της μινιατούρας πριν από 4-5 χρόνια. Και μ' άρεσε πάρα πολύ όλο το concept, όλο το story του Space Marine και όλη η ψυχοσύνθεση. Αργότερα βέβαια έπαιξα και τα βιντεοπαιχνίδια που υπάρχουν με το σύμπαν του Warhammer και το Dawn of War και το Space Marine. Και εκεί πέρα είπα, ας πούμε, γιατί όχι. Έχει φτιάξει 4 Iron Man, έχει φτιάξει Lich King, έχει φτιάξει Sith, έχει φτιάξει τόσα κουστούμια, γιατί να μην δοκιμάσει και ένα Space Marine. Και έτσι ξεκίνησε ο κύριος που βλέπεις από εδώ. Επίσης ήθελα να παίξω, ας πούμε, και με τον όγκο. Ήθελα, δηλαδή, με εξήταρε η προσπάθεια του να δώσω όγκο, ύψος, όλα αυτά τα οποία. Κάτι διαφορετικό. Μπράβο. Δηλαδή, εντάξει, το να φτιάξει μια armor η οποία είναι στα κυβικά σου, πάλι σχετικά είναι εύκολο από το να φτιάξει κάτι ογκώδες και να δεις πώς αυτό το ογκώδες πράγμα θα μπορεί να είναι πιο προσιτό. Να κινηθείς και να το φορέσεις. Ο όγκος ο συγκεκριμένος, εσένα, σε δυσκολεύει στην κίνηση ή το έφτιαξε ώστε να είναι ευέλικτο και να μην συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες πάνω σε αυτό. Εδώ είναι και η ευρεσιτεχνία που έκανα σε σχέση με τους Iron Man. Ναι, μεν ο Iron Man είναι πιο fit, αλλά πάλι σου έχει περιορισμούς. Όλες οι πανοπλίες σου έχουν περιορισμούς. Γιατί προφανώς πρέπει να κινείται η στολή απ' έξω και όχι εσύ από μέσα. Η ευρεσιτεχνία που έκανα στον Space Marine σε διαφορά με τους Iron Man είναι ότι στους Iron Man οι ώμοι τους είναι κολλημένοι πάνω στο chest. Οπότε δυστυχώς σου περιορίζει κάποια κίνηση όσον αφορά αυτό το τμήμα. Στο Space Marine τι έκανα, επειδή και οι ώμοι έχουν τεράστιο όγκο, εάν τους κολλήσεις το chest, σου περιορίζει όλη την κίνηση. Σου περιορίζει την κίνηση μόνο σε αυτό, το μπροστά δεν υπάρχει καν. Οπότε στο συγκεκριμένο κόλλησα τους ώμους πάνω στο χέρι. Ο ώμος είναι κολλημένος όπως βλέπεις πάνω στο χέρι, το χέρι κινείται μαζί με τον ώμο. Πολύ ωραία. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα το χέρι να μπορεί να κινηθεί περιστροφικά και στο πλάι. Στο πλάι πιο περιορισμένα βέβαια, αλλά περιστροφικά κάνει την κίνηση πιο ρεαλιστική. Και ειδικά ο Space Marine, ο οποίος έχει οπλοστάσιο και θέλεις να μπορεί να κρατάει κάτι, δηλαδή ο Iron Man δεν σε νοιάζει ιδιαίτερα γιατί οι περισσότερες του πόζες είναι οι κλασικές. Ο Space Marine θέλεις να μπορεί να κρατάει. Οπότε παίζεις με άλλη ευρεσιτεχνία, με αυτό που σου είπαμε τους ώμους να ακολουθούν πάνω στο χέρι για να μπορείς να κινηθείς καλύτερα. Αντίστοιχα είναι κατασκευασμένος από foam, όλος. Το κράνος πάλι είναι από πολυεστέρα.
το οποίο δουλεύτηκε, επίσης έχει καλυπωθεί αυτό το κράνος για να μπορέσει να γίνει και αναπαραγωγή του. Γιατί, εντάξει, θα σου πω ότι ήδη ετοιμάζουμε 4 Space Marines, οπότε ο σκοπός είναι να σκάσει μια ομάδα Space Marines. Αυτό το ακούτε να πούμε και πρώτη φορά, έτσι, αποκλειστικότητες, εδώ και δηλώσεις. Είναι η πρώτη. Οπότε είναι υπόσχεση και ξεσπεριμένουμε και πράξη, έτσι. Είναι υπόσχεση, λοιπόν. Θα γίνουν βίντεο, θα γίνουν φωτογραφίες, θα γίνουν πολλά. Okay. Για τον όγκο, όσο λέγαμε, όπως λέγαμε προηγουμένως, περιορίζεσαι. Κάποια πράγματα περιορίζονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν περιορίζει τόσο όσο περίμενα. Για το ύψος έχω φτιάξει, έχω κάνει μια ειδική κατασκευή στο παπούτσι, το οποίο αποτελείται από ένα ντάου. Το ντάου είναι το μπλε φελιζόλι που ξέρουμε από τις οικοδομές. Το οποίο δίνει 7 εκατοστά πόντους το τακούνι, το ντάου από μόνο τη σόλα, ας πούμε, του παπούτσιου. Mm-hmm. Και μέσα έχει άλλο ένα παπούτσι, το οποίο έχει επίσης τακούνι 7 πόντων. Κοινό σου προσθέτει όλο το παπούτσι, σου προσθέτει ένα πρόσθετο ύψος 15 με 20 εκατοστών. Πάρα πολύ ωραία. Είναι, εντάξει, μιλάμε... Ένας βαρύτης κάνει και ένα ύψος, έτσι. Πρέπει να είναι λιγοτέρας που λέμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα απίστευτα δημιουργήματα, θα τα χαρακτήριζα εγώ, θέλω να μου πεις τι άλλα έχεις φτιάξει. Ανέφερες πριν κάποια, έτσι, επιγραμματικά. Θέλω να μου πεις από τις άλλες σου κατασκευές, καταρχήν, πόσα cosplay έχεις κάνει μέχρι σήμερα και ποιο ήταν το αγαπημένο σου μετά τον Iron Man, φυσικά. Αριθμητικά είναι αρκετά. Δηλαδή να πω και τα ίδια που δεν μπορώ να τα θυμηθώ και όλα. Υπάρχουν από απλά που είναι ρούχα, ας πούμε έχω κάνει Cloud το Final Fantasy 7. Και υπάρχουν και τα πιο πολύπλοκα όπως είναι ο, εντάξει, προφανώς Space Marine και Iron Man, ο Lich King που έχω κάνει από το Warcraft, Sith Acolyte από το Star Wars το The Old Republic το video game, έχω κάνει τον πράσινο Power Ranger, από το κλασικό Power Ranger που ξέρουμε όλοι και έχουμε μεγαλώσει. Είναι πολλά. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν πολλά, πιστεύω. Και άμα έχει κάνει όντως πολλά, είναι κάπου χάνεσαι, λογικό. Να σου πω κάτι όμως, για μένα δεν παίζει ρόλο η ποσότητα. Εντάξει, μετράει δηλαδή, η ποιότητα. Για μένα βασικό... είναι η δουλειά. Είναι η δουλειά να ρίξεις. Προφανώς δεν μειώνω κανέναν cosplayer που ρίχνει λιγότερη δουλειά, ούτε για cosplayer που αγοράζουν τις στολές τους. Εμείς το κάνουμε επειδή το αγαπάμε. Αυτό είναι τώρα μια επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω γύρω από το cosplay γενικότερα, επειδή έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε δει και αυτούς που ρίχνουν κάποια δουλειά για να φτιάξουν τη στολή τους, βλέπουμε και αυτούς που έρχονται με έτοιμη στολή. Λοιπόν, τώρα για σένα, κατά την προσωπική σου άποψη, θεωρείς ότι το cosplay είναι κάτι που πρέπει να δημιουργήσεις μόνος σου ή βάζω και εγώ τη στολή μου, την αγοράζω έτοιμη γιατί τη βρήκα? Προφανώς κάποιος άλλος έχει κάνει τον κόπο να τη φτιάξει, έτσι οπότε και πάλι είναι κάτι φτιαχτό. Απλά δεν έχω μπει εγώ στη διαδικασία αυτή. Αν την αγοράσω εγώ έτοιμη, πρέπει να νιώθω cosplayer? Να σου πω ποια είναι η άποψή μου γενικότερα. Όταν μιλάμε για cosplay, μιλάμε ότι θέλουμε να ενσαρκώσουμε ένα χαρακτήρα τον οποίο τον αγαπάμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το αν θα αγοράσεις τη στολή ή το αν θα τη φτιάξεις, προσωπικά για μένα δεν είναι διαφορά. Δηλαδή δεν θα πω ότι ο ένας cosplayer είναι καλύτερος από τον άλλον. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Μην μειώνουμε όμως τους cosplayer που έχουν φτιάξει τα κουστούμια τους. Γιατί έχουν παρατηρηθεί και τέτοια φαινόμενα. Πολύ ωραία κάποιος το αγοράζει γιατί θέλει να ντυθεί να κάνει αυτό που αγαπάει. Θες, ας πούμε, να ντυθείς, σου λέω εγώ τώρα, σαν Σύρο Σουγκάτα από τον Τζουμαρού. Προφανώς δεν θα τη φτιάξει τη στολή γιατί είναι ρούχα. Ακριβώς. Έτσι, είναι το κάνεις, απλό. Είσαι cosplayer όμως γιατί αγαπάς τον Σανσίρο Σουγκάτα, αγαπάς τον Τζουμαρού. Θες να πεις Τζουμαρού, είμαι έτοιμος! Το γουστάρεις. Από εκεί και πέρα τώρα, εάν θες να φτιάξεις έναν Space Marine, αναγκαστικά θα τον φτιάξεις. Γιατί δεν τον βρίσκεις κιόλας. Δεν τον βρίσκεις. Δεν τον βρίσκεις. Αλλά δεν μπορώ, ας πούμε, εγώ να θεωρηθώ πιο καλός cosplayer, ότι εγώ το αγαπάω μάλλον πιο πολύ από τον άλλο. Η αγάπη είναι κοινή. Αυτό. Η αγάπη είναι κοινή. Το θέμα είναι, κάποιοι το φτιάχνουν, κάποιοι το αγοράζουν, είναι δικαίωμά τους. Έτσι. Εμείς το φτιάχνουμε γιατί θέλουμε να πάμε και ένα επίπεδο παραπάνω. Πάρα πολύ ωραία. Και το έχετε καταφέρει αυτό, πρέπει να πούμε. Έτσι, αρκετά επίπεδα παραπάνω. Δηλαδή, αυτή η δουλειά συγκρίνεται με δουλειές του εξωτερικού, όπου έχετε χρησιμοποιήσει κάποια πρότυπα του εξωτερικού να έρθουν και στην Ελλάδα, όπως ακούσαμε και, και νωρίτερα σε συνεντεύξεις από τα άλλα παιδιά. Θέλω λίγο να μου πεις ποια είναι η πιο καλύτερη στιγμή για σένα μέχρι σήμερα στους Cosplay Corp. Κάτι δηλαδή που έχει γίνει ωραίο και σου έχει μείνει, λες. Είναι λίγο περίεργη η ερώτηση. Να σου πω την αλήθεια, για μένα ιδιαίτερη στιγμή είναι η κάθε στιγμή που φτιάχνω μια στολή. Δηλαδή,
έχεις περάσει όλη τη διαδικασία της κατασκευής, ξέρεις τι μανίκι έχεις φάει και την πρώτη φορά που τη φοράς και βγαίνεις στον δρόμο και αρχίζει η αναγνώριση του κόσμου, ας πούμε, τι ωραίο αυτό, τι ωραίο αυτό, αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Τώρα συγκεκριμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια ιδιαίτερα, σαν ότι να πω αυτό, wow, αυτό ήταν γαμάτο. Έχω πάει σε πάρα πολλά καλά events, σε πάρα πολλές καλές διοργανώσεις, έχω κερδίσει και θέσεις σε κάποιες από αυτές. Δεν μπορώ να πω ότι ξεχωρίζω κάποια ιδιαίτερα. Πολύ ωραία. Καλή στιγμή λοιπόν, επειδή έχεις πολλές, δεν ξεχωρίζεις. Ναι. Πάμε τώρα στις κακές στιγμές, γιατί όπως όλοι οι άνθρωποι, σίγουρα και εσύ θα έχεις περάσει κακές στιγμές. Θέλω να πεις πρώτα απ' όλα, αν έχεις σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσεις, δηλαδή να πεις, να έχεις τέτοιο σημείο, να πεις δεν αντέχω άλλο, και μια χειρότερη στιγμή, ας πούμε, που σε οδήγησε σε αυτή τη σκέψη. Αν την έχεις κάνει φυσικά ποτέ, έτσι. Εντάξει, έχει περάσει από το μυαλό μου μια τέτοια σκέψη. Αλλά συνειδητοποίησα ότι πέρασε από το μυαλό μου για τους λάθους λόγους. Οπότε έφυγε σχετικά γρήγορα. Ενώ ήμουν στο τσάκι να τα παρατήσω λόγω κάποιων δυσκολιών εξωτερικών, παρόλα αυτά αποφάσισα ότι, ξέρεις κάτι, δεν θα σταματήσεις για αυτούς τους λόγους. Εάν σταματήσεις, θα σταματήσεις όταν εσύ νιώθεις ότι έχεις ολοκληρώσει αυτό που θες να κάνεις. Όταν πλέον δεν σε γεμίζει κάτι, ρε παιδί μου, όταν για ποιους δυο άλλους λόγους, εκτός από αυτό. Ναι. Εκτός από αυτό. Ο... Πέρασε η σκέψη και έφυγε. Και καλώς έφυγε, γιατί η συνέχεια σε δικαίωσε κιόλας. Φαντάζομαι ότι δεν το έχεις μετανιώσει που δεν έχεις πάρει τότε την απόφαση αυτή, έτσι. Όχι, όχι. Και εντάξει, να σου πω κάτι, το cosplay είναι κάτι που με γεμίζει ψυχικά. Όσο με ολοκληρώνει ψυχικά, δεν θα το σταματήσω. Δεν θα το σταματήσω. Πολύ ωραία. Γενικότερα έχεις μετανιώσει για κάτι που έχεις κάνει στο τομέα του cosplay. Δηλαδή, θεωρείς ότι έχεις κάνει λάθη, είτε ας πούμε σε συμπεριφορές, οτιδήποτε έχεις περάσει παρεξηγήσεις, να το πω έτσι. Παρεξηγήσεις πολλές. Παρεξηγήσεις πολλές, γιατί δυστυχώς όταν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους, παρεξηγήσεις γίνονται. Δεν θα πω εάν ήταν λάθος ή σωστές οι παρεξηγήσεις και αυτές. Όταν γίνονται παρεξηγήσεις υπάρχει κάποιος λόγος που γίνονται. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να τις συζητήσει, να τις λύσει, να τις προχωρήσει, εγώ είμαι εδώ, όπως έχω κάνει και προσπάθεις να λύσω παρεξηγήσεις, έτσι απαιτώ και από κάποιους άλλους να προσπαθήσουν. Αλλά εγώ για όσο σε κάποια πράγματα θεωρώ ότι δεν είμαι λάθος, δεν θα φιλήσω κατωμένες πόγες στο ποχήμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Γενικότερα θέλω τώρα να πάμε, να γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω και να πάμε στον Αλέξανδρο όταν πρωτοξεκινούσε το cosplay. Πώς ξεκίνησε για σένα όλη η φάση, δηλαδή φαντάζομαι ότι έβλεπες στολές, δεν σ' αρέσαν, από ταινίες κτλ. Και ξυπνάς ένα ωραίο πρωί και λες, παίρνω την απόφαση να ξεκινήσω το cosplay. Για πες μου λίγο, γύρισε με λίγο πίσω. Τώρα μιλάμε για καλοκαίρι του 2010. Το αστείο ποιο είναι, ότι ξεκίνησα να φτιάχνω στολή πριν μάθω για τα cosplay. Δηλαδή τα cosplay τα έμαθα μετά. Ξεκίνησα τον πρώτο Iron Man τότε, το καλοκαίρι του 2010. Και κλασικά έβγαζα τις φωτογραφίες, ανέβαζα το progress μου στο ίντερνετ, όπως και κάνω ακόμα και όλοι τα παιδιά κάνουμε. Και τότε κάποιος βρέθηκε και μου είπε, ρε παιδί μου, γίνονται αυτά τα πάρτι με στολές που έχουν αυτό το περιεχόμενο, από άνιμε, από ταινίες κτλ. Και είπα, ας πούμε, γιατί όχι, γιατί να μην το δοκιμάσω. Και όντως πήγα, η πρώτη μου εμφάνιση ήταν, εντάξει, προφανώς επειδή ήμουν πολύ επηρεασμένος από τον Iron Man τότε, ήταν Tony Stark. Έσκασα μόνο με το ένα χέρι σκελετό με φως και το arc reactor στο στήθος. Και μπορώ να πω ότι ένιωσα προφανώς αυτό που νιώθουν και όλα οι cosplayers. Βρήκα μια θέση με άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και απόψεις για κάτι που αγαπάμε όλοι. Τα anime, τις ταινίες, τα cartoons. Θέλω να νομίζεις λίγο το αγαπημένο σου anime. Ποιο είναι?
Για τα ρομπότ. Για τα ρομπότ, να μην ρωτήσω γιατί. Είναι προφανές. Έχεις μια τάση στα μέκα. Έχω πολύ μεγάλη τάση στα μέκα. Έχω δει πάρα πολλές σειρές που έχουν σχέση με μέκα. Είμαι μεγάλος φαν της σειράς Gundam. Και σκέψω ότι έχω δει σειρές Gundam από το Zeta που βγήκε το, νομίζω, το 84-85, μη εγώ και ψεύτης, μέχρι και το Double O έχω δει προσφάτως και το Unicorn που έχουν βγει το 2010-11 εκεί. Είμαι πολύ μεγάλος φαν, τα γουστάρω τα ρομπότ και αυτό που μου αρέσει τα ρομπότ είναι η δύναμη, η ικανότητα του πιλότου να εξωτερικεύσει τη δύναμή του μέσα από μια μηχανή. Αυτό είναι. Ακριβώς, γιατί το ρομπότ, ας πούμε, για όσο γνωστό είναι να λειτουργήσει, θέλει κάποιο πιλότο, θέλει κάποια ρύθμιση, η οποία προέρχεται από άνθρωπο, έτσι. Δεν είναι ένα ρομπότ που λειτουργεί μόνο του. Εμένα μπορείς να έχει πάρει εντολές. Αυτό μου αρέσει, η εξωτερήκευση των συναισθημάτων σε δύναμη μέσα από, από τη μηχανή. Άρα, αν είχες ένα μελλοντικό όνειρο, θα ήθελες να γίνεις ένας χειριστής ενός τέτοιου ρομπότ. Εντάξει, ποιος δεν θα ήθελα μέσα ένα Gundam και. Να ξεκινήσει, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι όνειρο. Είναι όνειρο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω και θέλω λίγο να μου πεις. Πώς βλέπεις την Cosplay Corp στα επόμενα 5 χρόνια. Τα 5 ίσως είναι πολλά, πολύ μακριά για να προγραμματίσουμε και να πούμε. Εμένα απότερος ίσως σκοπός της ομάδας είναι να δώσουμε ό,τι θέλουμε να δώσουμε, ό,τι νιώθουμε ότι μπορούμε να δώσουμε, μέχρι το σημείο που μπορούμε και αντέχουμε να το δώσουμε. Εγώ θα ήθελα απότερο σκοπό να γίνει μια συνεργασία με κάποιες τηλεοπτικές παραγωγές ή με κάποιες ταινίες, να κατασκευάσουμε κάποια κουστούμια για τέτοιο επίπεδου παραγωγές. Τώρα αυτό βέβαια δυστυχώς, επειδή και στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια παραγωγή και δυστυχώς και η οικονομική κρίση δεν βοηθάει. Γιατί εντάξει, αυτά έχουν και ένα κόστος, έτσι. Προφανώς. Δυστυχώς. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Εμείς έχουμε όλη την όρεξη να το κυνηγήσουμε, να το παλέψουμε και όπου πάει. Όπου μας βγάλει ο δρόμος. Θέλω να μου πεις το cosplay, το επίπεδο του cosplay αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πιστεύεις ότι βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο? Αν ναι, φυσικά ή όχι, θέλω να μου πεις λίγο τι θα ήθελες να αλλάξεις στον τομέα αυτό ή τι πιστεύεις, εντάξει, επειδή εσύ προφανώς. Το θα ήθελα να αλλάξει, είναι λίγο γενικό. Τι θα μπορούσε να αλλάξει, παιδί μου, δηλαδή τι πρέπει να προσέξει ένας cosplayer καλύτερα, να το θέσω πιο σωστά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξουν, θεωρώ, λιγάκι και οι λόγοι που γίνεται το cosplay. Δηλαδή, παρατηρούμε και τώρα τελευταία ότι πάρα πολλά γίνονται με επιβράβευση. Δηλαδή, το θεωρώ λάθος να ξεκινάς το cosplay μόνο για την επιβράβευση. Δηλαδή, υποτίθεται ότι το κάνεις επειδή σου αρέσει. Επειδή γουστάρεις τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, θες να νιώσεις για λίγο σαν αυτόν τον χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα κακό που έχει παρατηρηθεί, τουλάχιστον εγώ έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Και θα ήθελα ίσως να βγει πιο πολύ ψυχή. Δηλαδή, μην το κάνεις για τον δώρο. Θεωρείς δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι περισσότεροι cosplayers διαγωνίζονται μόνο και μόνο για κάποιο δώρο κτλ. Δηλαδή, είτε γενικότερα. Ναι. Ναι, φοβάμαι ότι παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Παρατηρείται. Δηλαδή το βλέπουμε και σε διαγωνισμούς που εντάξει, κάποιοι ας πούμε πάνε, δεν καταφέρνουν κάτι και λένε «Α, ξέρω εγώ, δεν κέρδισα τίποτα». Ρε μεγάλε, αν το κάνεις γι' αυτό, μην το κάνεις καθόλου. Μην το κάνεις καθόλου. Δηλαδή, για να σου πω και πιο συγκεκριμένα, ας πούμε τα δικά μας κουστούμια στοιχίζουν, ξεκινάνε από 100, 150 και πάμε ανάλογα. Και ανεβαίνουν. Μπράβο. Δηλαδή, εγώ τι πρέπει να πω. Προφανώς, άμα πας μόνο για αυτό, σίγουρα. Δεν το κάνεις καν. Ακριβώς. Δεν το κάνεις καν. Δηλαδή, άμα είναι να το κάνεις με τη λογική, να κάνεις απόσβεση στο κουστούμι σου, δεν το κάνεις καν. Πολύ σωστό αυτό που λες. Και επειδή έχεις συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, θέλω λίγο να με βάλεις στα παρασκήνια ενός cosplay διαγωνισμού που είστε όλοι μαζεμένοι εκεί, να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα, τι γίνεται, τι ακούμε, τι σ' αρέσει, τι δεν σ' αρέσει. Γιατί σίγουρα το παρασκηνιακό κομμάτι είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, όλοι βλέπουμε τη στολή σίγουρα, αλλά υπάρχει και το πίσω μέρος. Βάλε μας λίγο στο παρασκήνιο. Το παρασκηνιακό είναι πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, πού ξεκινάει για μένα το περίεργο. Μιλάμε για ένα χόμπι
το οποίο έχει αυτοπροβολή. Όπως και να το κάνεις. Φοράς ένα κουστούμι, προβάλλεις τον εαυτό σου. Έτσι. Τη δουλειά σου και τον εαυτό σου. Δυστυχώς, όταν υπάρχει αυτοπροβολή, υπάρχουν και αρνητικά σχόλια χωρίς βάση. Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχουν, παντού υπάρχουν, σε όλους τους χώρους, στην τηλεόραση, στο θέατρο, ειδικά σου λέω για αυτοπροβολή, όπου υπάρχει αυτοπροβολή υπάρχει πολύ μεγάλη τέτοια κακή λογοκρισία, να το πω. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μένεις στα σχόλια, μένεις στο κλίμα, μένεις με τις καλές αναμνήσεις, μένεις με τη καλή μεριά των παρασκηνίων. Έχεις και τον κόσμο από κάτω. Ο κόσμος είναι ο τελικός κριτής. Είναι ο αναγνωριστής της δουλειάς σου. Είναι ο αναγνωριστής της δουλειάς σου. Είναι η ηθική σου ανταμοιβή, ο κόσμος. Τώρα από εκεί και πέρα το τι λέγεται στα παρασκήνια και το τι γίνεται στα παρασκήνια, λίγο πολύ και ακροατές που θα είναι στο χώρο θα ξέρουν. Εμένα η άποψή μου είναι η εξής. Ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί, όσο όποιος θέλει να το κυνηγήσει και παραπάνω, να το κυνηγήσει παραπάνω, αλλά να μην λέγονται χοντράδες, θα το πω μα, χωρίς λόγο. Δηλαδή να προσπάθεις να μειώσεις τη δουλειά του διπλανού σου για να βγεις εσύ πιο καλός, είναι τουλάχιστον ηλίθιο. Οπότε, γενικότερα μένουμε στα καλά. Σίγουρα στα πάντα θα υπάρχει κάποια αναποδιά, στα πάντα θα υπάρχουν τα αρνητικά, εμείς κρατάμε πάντα τα θετικά. Έτσι λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάμε λίγο στα μελλοντικά σχέδια του Αλέξανδρου. Να δούμε και τις Cosplay Corp φυσικά, έτσι γιατί πλέον μιλάμε για ομάδα. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και έχετε και θέλω να το τονίσω είναι ότι είναι πρώτα η ομάδα, είμαστε Cosplay Corp, δεν είμαστε ο Αλέξανδρος, ο Αντώνης, ο Θεό, ο Βασίλης, οποιοδήποτε. Λοιπόν, είμαστε μια ομάδα και όλοι μαζί για ένα σκοπό. Αυτή είναι η ιδεολογία. Δεν κοιτάμε την αυτοπροβολή, κοιτάμε την προβολή της ομάδας. Γιατί στην τελική είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς ο ένας βοηθάει τον άλλο. Δηλαδή δεν μπορείς να αρχίσεις να πεις εγώ το φτιάξα αυτό, όταν έχουν δουλέψει άλλα δύο άτομα πάνω. Είναι ανήθικο. Έτσι. Από τη στιγμή που έχουμε βοηθήσει όλοι σε κάτι, πάει το credit στην ομάδα. Μας νοιάζει η ενότητα της ομάδας, γιατί εκεί βγαίνει και το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί οποιοδήποτε άμα δούλευε μόνος του κάτι στο σπίτι του, δεν θα είχε, πιστεύω προσωπικά, αυτό το επίπεδο που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν ομάδα. Οπότε, μελλοντικά, τι περιμένουμε από τους Cosplay Corp? Προς το παρόν στα σκαριά έχουμε να φτιάξουμε άλλα τρία κακά αγόρια σαν τον κύριο από εδώ. Σκοπός μας είναι να γίνει μια ομαδική εμφάνιση σε κάποιο event μου μελλοντικό, προφανώς και φωτογραφίσεις κτλ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πιάσει και μια ψηλοσυνεργασία με το Fantasy Shop για στολές Space Marines, οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μας μιλήσει, ας πούμε, να έρθει σε επαφή με εμάς. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι το προσωπικό μου σχέδιο, το οποίο μαζί με τα τρία άτομα που σου φτιάχνουμε τις στολές. Νομίζω ο Θοδωρής έχει να κάνει το Z, ετοιμάζει τον Z τώρα για ένα μελλοντικό cosplay. Ο Αντώνης, τι ήθελε, δεν θυμάμαι, έχουμε τόσα πολλά ιδέες. Είναι... Ξέρεις τι, σου έρχεται καταιγισμός ιδεών, θέλω να κάνω και αυτό, θέλω να κάνω και εκείνο, θέλω να κάνω και το άλλο και πάντα καταλήγεις να κάνεις ένα ή δύο από αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Αυτό είναι πάντα, γενικότερα, άμα έχεις ένα φάσμα ιδεών, σίγουρα δεν μπορείς να τις κάνεις όλες, τουλάχιστον όχι ταυτόχρονα. Λοιπόν, σιγά σιγά. Ας τα αφήσουμε έτσι, να σας αφήσουμε λιγάκι την έκπληξη. Να μείνει και λίγο αυτό, μετά δεν γίνεται να τα πούμε κιόλα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είπες λίγο νωρίτερα για πληροφορίες, αν θέλει ο κόσμος να σας βρει. Υπάρχει φυσικά η σελίδα των παιδιών στο Facebook, Cosplay Corp. cosplaycorp.com. Cosplay Corp και η σελίδα στο ίντερνετ, cosplaycorp.com. Είναι το site μας, cosplaycorp.com, που μέσα από την ιστοσελίδα, έτσι και μπεις, μπορεί οποιοδήποτε μετά να μετακινηθεί και στο YouTube channel μας, και στο Facebook page μας, και στο DeviantArt μας. Είμαστε παντού. Πολύ ωραία. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να βρω τους Cosplay Corp για να με βοηθήσουν με μια στολή, είτε να μου φτιάξουν μια στολή. Λειτουργείτε και έτσι, δηλαδή μπορείτε να φτιάξετε φυσικά
κάποια στολή σε κάποιον που απλά θέλει να ντυθεί, να γίνει cosplayer, οτιδήποτε. Δεχόμαστε commissions γενικότερα. Δεχόμαστε. Εφόσον έρθουμε σε επαφή, η οποία εμείς θεωρούμε πιο εύκολη, να γίνεται στο Facebook κατευθείαν. Είναι πιο άμεση επαφή. Μπορούμε να αναλαμβάνουμε commissions και από εκεί και πέρα μας λέει ο εκάστοτε τυπάς, τη γουστάρη ή τύπισσα. Και εφόσον τα βρούμε, είμαστε ανοιχτοί να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε κατασκευές. Έχουμε κάνει ήδη ένα commission με το Λάζαρο που έχουμε φτιάξει ένα πράσινο Ranger. Αυτή τη στιγμή έχω στα σκαριά ένα commission για τον Μάριο τον Deadpool. Και από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί. Ό,τι πρόταση έχει δηλαδή, δεν λέτε όχι. Αυτό δεν, λέμε όχι. Δεν είναι μια δουλειά που την κρατάτε μόνο για εσάς και αυτό όχι. Δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Το cosplay είναι για άλλους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λένε τα παιδιά. Οπότε, όποιος θέλει να έχει μια πρώτη επαφή με το cosplay, δυσκολεύεται. Τα παιδιά της Scorp είναι εδώ για να βοηθήσουν. Ανεβάστε και κάποια tutorials στο ίντερνετ, στο κανάλι σας. Είναι κάτι το οποίο έχετε σκοπό να κάνετε. Κοίτα να δεις, σχετικά με τα tutorials. Υπάρχουν τόσα πολλά στο YouTube τα οποία ήδη υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν τόσο πολύ κόσμο, το οποίο εγώ προσωπικά και η ομάδα θεωρούμε λίγο κλεψιά να το πω, το να πάρω το βίντεο κάποιου ήδη υπάρχον και να το βαφτίσω cosplay call. Έτσι, προτιμώ να κάνω ένα βιντεάκι για μια ευρεσιτεχνία δικιά μας, μια ιδέα δικιά μας που μπορεί να βοηθήσει και τον κόσμο. Αλλά τώρα να πάρω ένα βίντεο ας πούμε για τους συγκεκριμένους Iron Man, για το πώς δουλεύει το foam. Υπάρχουν, άμα το γράψεις στο YouTube, θα σου βγάλει τουλάχιστον καμιά εκατοστή βίντεο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς να προσθέσουμε άλλο ένα, να γίνουν 101 το βίντεο. Άρα λοιπόν και εσείς, ας πούμε, έχετε βοηθηθεί από τα συγκεκριμένα tutorials, έτσι. Προφανώς. Έχετε χρησιμοποιήσει tutorials. Προφανώς. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τα παιδιά προφανώς και έχουν χρησιμοποιήσει τεχνικές του εξωτερικού. Κανείς δεν γεννήθηκε και να ξέρει. Ακριβώς. Κανείς και δεν γεννήθηκε να ξέρει. Μαθαίνεις κάποιες βάσεις, από εκεί και πέρα παίζει ρόλο το πόσο το εξελίσσεις εσύ και το πόσο έχεις εντριβεί πάνω σε ένα θέμα. Και έρχομαι τώρα σε αυτό για να μου πεις, εξελίσσετε κάποια δική σας τεχνική που να μην υπάρχει στο εξωτερικό, δηλαδή κάποια δικιά σας πατέντα που αύριο μεθαύριο να μπορέσετε να κάνετε ένα δικό σας ξεχωριστό tutorial, ας πούμε. Έχουμε κάποιες ιδέες, έχουμε βρει κάποιες πατέντες τις οποίες δεν τις έχουμε δει να έχουν γίνει προς τα έξω. Ας πούμε όπως τα μάτια του Space Marine, το πώς φτιάχτηκαν, ναι μεν εμπνευστήκαμε από κάτι που έχει γίνει, αλλά όπως το κάναμε εμείς δεν το έχει κάνει άλλος. Οπότε μπορεί και κάποια στιγμή να ανεβάσουμε και ένα tutorialάκι για το πώς έχει γίνει αυτό, γιατί βγάζει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αλλά προς το παρόν θέλει χρόνο και αυτό, ο χρόνος είναι πιεσμένος, τρέχουμε και δεν φτάνουμε, καλό είναι αυτό, αλλά ναι, κάποιες ευρεσιτεχνίες όπως είπα θα ανεβάσουμε δικές μας κάποια στιγμή. Πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας, θέλω να μου πεις το μήνυμα της Cosplay Corp, για να μην πω του Αλέξανδρου, της Cosplay Corp προς όλους τους cosplayer, νέους και παλιούς. Λοιπόν, γενικότερα για το χώρο, αν έχεις να πεις κάποιο προσωπικό σου μήνυμα που θες να το μεταφέρεις. Εγώ θα μεταφέρω γενικότερα, παιδιά μην γιώνετε τις κατασκευές τέτοιου επίπεδου. Ναι μεν θέλουν δουλειά, ναι μεν έχουν κάποιο κόστος, αλλά μην τις γιώνετε, προσπαθήστε το. Εγώ καλώ ανοιχτά όποιος ενδιαφέρεται να προσπαθήσει προφανώς να φτιάξει έναν Iron Man, να φτιάξει ένα Space Marine. Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά και εγώ, εντάξει, δεν είμαι ο Leonardo da Vinci. Προσπαθήστε το. Με την προσπάθεια και την εξέλιξη μαθαίνεις, προφανώς. Όπως είπα που κάνουν 4 Iron Man και για μένα και οι 4 έχουν ατέλειες. Έτσι, όσο φτιάχνεις, γίνεσαι καλύτερος. Και βέβαια να πούμε ότι η ικανοποίηση τελικά, το να μπαίνεις με τέτοια στολή, είναι το όνειρο του κάθε cosplayer, οπότε τολμήστε το κι εσείς, δεν έχετε κάτι να χάσετε. Λοιπόν, και φυσικά τα παιδιά της Cosplay Corp είναι εδώ, είναι ανοιχτοί όπως μας είπανε, για πληροφορίες, για βοήθεια, για οτιδήποτε χρειαστείτε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα και τα άλλα παιδιά από το Greek Otaku Radio. Ήμουν ο Τάσος παρέα με τον Αλέξανδρο και όλη την Cosplay Corp. Μπορούμε, όπως είπαμε, να τους βρούμε μέσα από το Facebook Cosplay Corp. Μπαίνουμε στο site www.cosplaycorp.com και από εκεί και πέρα χανόμαστε στο μαγικό κόσμο τον cosplay. We craft dreams. We craft dreams. Μ' αρέσει. Γεια σας. Γεια σας.